Are you a rich man? What do you mean rich? What do you mean? Do you have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life forever. Στην ψυχαγωγική ομάδα ξεκίνησε το 2010 όταν έφυγα από το... έφτανε μάλλον το τέλος της πρώτης περίοδου. Με φώναξαν στο αρχηγείο, τότε ο υπαρχηγός, πρέπει να ήταν ο υπαρχηγός Οδυσσέας, μαζί με τον κύριο Άγγελο τον Κωνσταντίνο, και μου είπαν ότι θέλουν να κάνουν του χρόνου μία ψυχαγωγική ομάδα και να είμαι βοηθός ουσιαστικά σε αυτή την ομάδα και να πω κάποιες ιδέες που έχω για το μέλλον αυτής της ψυχαγωγικής ομάδας. Κεφάλι, αυτιά, μέτωπο, μύτη, μπουκάλι. Ήταν Ιούνιος το 2010, πρώτη περίοδο, ήμουν ομαδάρχης, έφυγα. Ήταν τελευταία μέρα πριν φύγουμε, τέλος πάντων, έφυγα. Και με πήρανε τηλέφωνο κάπου τον Αύγουστο για να έρθω να κάνω δοκιμαστικό, ουσιαστικά, ένα 11ήμερο. Τότε είχε φύγει ο Ζήσου, το θυμάστε όλοι το Ζήσου, και είχε μείνει ένα κενό και μου ζήτησαν να έρθω να βοηθήσω. Τότε έκανα DJ, έκανα διάφορες θέσεις, αλλά ήταν και η πρώτη φορά που έπιασα μικρόφωνο, 16 χρονών τότε. Το ταξίδι μας ξεκίνησε το 2010, μια παρέα παιδιών, ο Βασίλης, ο Αραμπατζής, ο Χάρης, ο Μασούρας, ο Λόης και ο Κωστής ο Μοσχοβίτης σε πιο βοηθητικό ρόλο, και εγώ ξεκινήσαμε την ψυχαγωγία εδώ πέρα στη Ubicam την πρώτη περίοδο του 2011. Περάσαμε υπέροχες στιγμές, δημιουργήσαμε πάρα πολύ όμορφα παιχνίδια. Ο Βασίλης και ο Χάρης είχαν τρομερές ιδέες. Νομίζω ότι εκείνη η παρέα το 2011 έδεσε πάρα πολύ. Κράτησε τρομερά συναισθήματα. Δεν μπορώ να ξεχάσω το καλοκαίρι του 2011 και το καλοκαίρι του 2012. Για μένα ήταν οι δύο πιο δυνατές χρονιές. Ήταν δύο χρονιές που η δημιουργικότητα βαρούσε κόκκινο, ήταν δύο χρονιές που η μία ψυχαγωγία γινόταν καλύτερη από την άλλη ψυχαγωγία και οι ιδέες έπεφταν βροχή, πραγματικά. Ένας οργασμός σκέψης, ένας οργασμός δημιουργίας, και το παρεάκι το οποίο στήριξε όλον αυτό το πυρήνα της ψυχαγωγίας, νομίζω ότι δεν θα το ξεχάσω ποτέ πραγματικά. Που βρεθήκαμε με τον Χριστόφερο, εγώ το θυμόμουν κοινοτάρχη όταν ήμουν βοηθητικός στέλεχος, τότε με το κοντό, πολύ κοντό το μαλάκι και λίγο πιο χοντρούλης, τώρα έχετε δυνατή σε γίνει στυλάκι. Τότε ήταν που τον πρωτοσυμπαθήσαμε, η αλήθεια είναι, γιατί το πρώτο πράγμα μας είπε είναι ότι σε αυτή την ομάδα δεν έχουμε αρχηγούς, δεν έχουμε συντονιστές, δεν έχουμε... Είμαστε, λέει, μια ομάδα.
Αυτό ήταν τέλος πάντων που μας κέρδισε. Από τότε τα χρόνια πέρασαν, φτάσαμε φέτος τον 7ο χρόνο και εξελισσόμαστε μέσα σε αυτό. Έρχονται καινούργιοι άνθρωποι με καινούργιες ιδέες και καινούργιες προτάσεις, όπως είναι ο Τζόρνταν που έχει προσθεθεί στην ομάδα ψυχαγωγίας από πέρυσι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ σωστή προσθήκη, άμα μπορώ να το θέσω έτσι. Μάθαμε αρκετά πράγματα από τον Χριστόφορο, γιατί είχε και την εμπειρία και ως ψυχαγωγός και ως στο χώρο του θεάματος, τέλος πάντων. Βεβαίως. Και από τότε τα υπόλοιπα είναι ιστορία, όπως λένε. Είναι η 7η χρονιά της ψυχαγωγικής ομάδας. Έχει περάσει πολλοί κόσμος από αυτήν την ομάδα. Έχει περάσει ο Παναγιώτης ο Λόης, έχει περάσει ο Κώστας ο Μοσχοβίτης. Μεγάλη αγάπη για τον Κώστα Μοσχοβίτη και για τον Λόη βέβαια. Ήταν η πρώτη ομάδα που φτιάχτηκε. Ο Άκης ο Μαλάτος που δεν ήταν το 2011 μαζί μας. Νομίζω ότι ο Άκης ξεκίνησε στην ομάδα ψυχαγωγίας από το 2013 να είναι μαζί μας συντονισμένος, τον οποίο επίσης αγαπούμε πολύ και τον ευχαριστούμε που ήταν όλα αυτά τα χρόνια κοντά μας και αυτός είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Νομίζω πως κάθε φορά που έχω τον Άκη πίσω στα μηχανήματα νιώθω τη μεγαλύτερη ασφάλεια την οποία μπορώ να νιώσω σε ψυχαγωγία. Ξέρω ότι όλα θα πάνε σωστά, ξέρω ότι δεν θα γίνει κανένα λάθος και ακόμα και αν γίνει λάθος θα σωθεί και γι' αυτό το πράγμα τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό? Ένα μαγικό χαλί. Αλήθεια? Μήπως, λέω μήπως, θα ήθελες να πάμε μία βόλτα έξω στον κόσμο? Αντέχει. Δεν με εμπιστεύεσαι? Τι είπες? Με εμπιστεύεσαι? Σε πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει και αρκετές γιορτές. Έτσι. Και βρισκόμαστε σε έναν πραγματικά τιμημένο χώρο της κατασκήνωσης. Έχουμε ρίξει πολύ υδρότα. Πολύ υδρότα και πολλές πρόβες και πολλές ώρες μαζί σας εννοείται. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο για όλα αυτά τα παιδιά και όλα αυτά τα στελέχη που τόσα χρόνια υλοποιούν τη δική μας φαντασία, τη δική μας γιορτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και τις ιδέες που είχαμε, ναι, πραγματικά ευχαριστούμε για τους χορευτές. Για τους χορευτές μας. Έτσι. Για τα εικαστικά. Δεν θα είμαι φέτος στη UPCAM δυστυχώς, τουλάχιστον όχι για ολόκληρη περίοδο. Θα έρθω για 2-3 μέρες, γιατί θα είμαι φέτος, θα κάνω το ίδιο πράγμα, αλλά σε ένα summer camp στην Αγγλία. Πράγμα που μου έδωσε η UPCAM βέβαια, δηλαδή αυτή την εμπειρία για να το δοκιμάσω αυτό και να έρθω μου το έδωσε η UPCAM. Οπότε θα τα πούμε όσες μέρες είμαι εδώ και ευχαριστώ τη UPCAM για ό,τι μου έδωσε. 7 χρόνια λοιπόν είμαστε με τον Χριστόφορο. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε ένα στον άλλον ακόμα. Είχαμε και πολλούς δυνατούς συνεργάτες, συμπαίκτες. Και είμαστε και πολύ τυχεροί που έχουμε και εσάς από δίπλα και απέναντι και παντού γύρω μας. Νιώθουμε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, εισπράττουμε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και όλα αυτά τα οποία κάνουμε για εσάς τα κάνουμε γιατί πραγματικά τα αισθανόμαστε. Δηλαδή τα παιχνίδια, όλες αυτές τις βραδιές, τα μεσημέρια στην τραπεζαρία, στους τομείς. Όλο αυτό το πακέτο. Χωρίς την πισίνα, όλα όσα γίνονται για εσάς. Γίνονται για εσάς γιατί όταν εμείς πέφτουμε στα κρεβάτια μας, πραγματικά αισθανόμαστε ότι είχαμε μια γεμάτη μέρα. Μια μέρα την οποία ζήσαμε κατασκηνωτικά, ζήσαμε UPCAM. Είναι μια καλή αφορμή να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς, όλη αυτή τη μεγάλη οικογένεια που εδώ και 7 χρόνια μας έχετε προσφέρει τόσο αγάπη, τόσο δημιουργικότητα, τόσο φαντασία που εγώ τουλάχιστον μέσα στην ψυχή μου και για μένα είναι ανεκτίμητη. Θα την έχω πάντα φυλαγμένη σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ελπίζω η ψυχαγωγία να συνεχίσει το ίδιο δυνατά και φέτος το καλοκαίρι του 2017 γιατί θα είμαστε από αλλού εδώ στη UPCAM.